Καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε εδώ στο Polisart. Σε στιγμές μιας ανάτασης, ανακατάταξης, σε στιγμές πολύ έντονου προβληματισμού, σε νέες αφετηρίες, αλλά εμείς βλέποντας τα πρόσωπα που βρίσκονται εδώ, πιστεύουμε ότι σε αυτά τα πρόσωπα και στο λόγο τους και στη σκέψη τους και στον τρόπο τους ακουμπάνε οι άνθρωποι οι οποίοι χειρίζονται τα δημόσια πράγματα και τα δημόσια θέματα. Το λέω γιατί στα πρόσωπα αναγνωρίζω αρκετούς συγγραφείς, ανθρώπους της σκέψης που έχουμε παρουσιάσει εδώ τα βιβλία τους, τουλάχιστον τον τελευταίο καιρό, ή εδώ στο Polisart ή κάτω στη στοά του βιβλίου στην αίθουσα, κυρία Λαοκράτη. Και πιστεύω να έχουμε βοηθήσει κι εμείς από την πλευρά μας, ώστε να εφοδιαστούν αυτοί που χειρίζονται τα δημόσια πράγματα με τα κατάλληλα εφόδια, με τα κατάλληλα υλικά, για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν την δυσκολία των καιρών. Πάντα χαίρομαι ιδιαίτερα όταν παρουσιάζουμε ένα καινούριο βιβλίο του δασκάλου Παναγιώτη Νούτσου, και το δασκάλου το λέω γιατί ποτέ δεν υπήρξα φοιτητής του, αλλά τον θεωρώ δάσκαλό μου, γιατί με έχει βοηθήσει με τον τρόπο του, με τη σκέψη του και με έχει κάνει καλύτερο. Ο Μάρξ τον καθρέφτη είναι το βιβλίο που θα παρουσιάσουμε. Νομίζω ότι στον καθρέφτη κοιτάζεται και ο φιλόσοφος και ποιητής και βάζει και τον φιλόσοφο απέναντι στον καθρέφτη, αλλά σε αυτό το κοίταγμα θα βοηθήσει ο κύριος Δημήτρης Λαμπρέλης στην συζήτηση που θα κάνει με τον συγγραφέα. Θέλω να ευχαριστήσω τις εκδόσεις Παπαζήσι για αυτή την ευκαιρία που μας δίνουν. Καταρχάς, να συναντάμε φίλους μας, ωραίους δημιουργούς, γιατί φιλοδοξούμε, όπως έχουμε πει, αυτό το τετράγωνο της Αθήνας να αποκτήσει την παλιά του έγκλη και να ξαναγίνει ο χώρος της συνάντησης, των συναντήσεων όλων των δημιουργών. Σας ευχαριστούμε. Θα δώσω το λόγο σε εσάς πρωτίστως.